Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν και βεβαίως μετά από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Βορύδη, περίπου μας είπε ότι βρισκόμαστε σε μια ταξική κοινωνία, ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει από την προϊστορία στην ιστορία, ίσως δεν έχει και πολύ νόημα η σημερινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό, αφού έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, ας προσπαθήσουμε να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Γιατί πράγματι ο προϋπολογισμός, τον οποίο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την πολιτική που εφαρμόζει από την 7η Ιουλίου και μετά. Από τη μία δεσπόζει η αιμονική προσήλωση στην εξυπηρέτηση συμφερόντων λίγων και ισχυρών και από την άλλη κυριαρχεί η προχειρότητα, η αποτελεσματικότητα και η δραματική αντίθεση ανάμεσα σε εξαγγελίες και μετεκλογικά αποτελέσματα. Γιατί δυστυχώς, κύριε Υπουργή, με αυτήν την αίσθηση αποχαιρετούμε το 2019. Και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Βορύδης στο ότι πάει καλά η οικονομία, να του υπενθυμίσω λοιπόν ότι αντί να συζητάμε σήμερα για τα θετικά αποτελέσματα τα οποία είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια, και υπενθυμίζω ότι επιμερών του ΣΥΡΙΖΑ η ελληνική κοινωνία άφησε πίσω της την κρίση, επιμερών του ΣΥΡΙΖΑ η ελληνική οικονομία είχε 10 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξης, επιμερών του ΣΥΡΙΖΑ η ανεργία μειωνόταν διαρκώς. Αντί λοιπόν να συζητάμε για αυτά, δυστυχώς, αυτό το οποίο κάνουμε με τον προϋπολογισμό του 2020 είναι να επιστρέφουμε στη γνώριμη, στο παλιό πολιτικό σύστημα συζήτηση με έναν προϋπολογισμό που αποτυπώνει νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, χαριστικές προβλέψεις και αντικοινωνικές επιλογές. Οφείλω όμως να πω, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Βορύδη, ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει πορευτεί με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα. Είναι συνεπής στην ασυνέπειά της. Και ταυτόχρονα εξαιρετικά συνεπής στη δέσμευσή της για μια συστημική παλινόρθωση. Αυτό ουσιαστικά αναφέρεται ο κύριος Βορύδης όταν μιλάει για την πολιτική διαπάλη, που παραπέμπει σε ένα παρελθόν που η χώρα μας είχε επιλέξει τα προηγούμενα χρόνια να το αφήσει πίσω της. Ασυνεπής βεβαίως στις δεσμεύσεις για το επιτελικό κράτος, γιατί είδαμε το διαφημισμένο δόγμα της αριστείας να εκφυλίζεται σε υπουργούς που ψεύδονταν για τα βιογραφικά τους και σε νοσταλγούς της Χούντας να καταλαμβάνουν κομβικές κρατικές θέσεις. Συνεπής όμως στον παλαιοκομματισμό της, με τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να υπόσχεται θέσεις διοικητών νοσοκομείων σε τοπικούς κομματάρχες και τη μετατροπή της δημόσιας διοίκησης σε ένα Λούνα Πάρκ αποκατάστασης του σκληρού πυρήνα της παλιάς δεξιάς. Ασυνεπείς στις προεκλογικές της δεσμεύσεις και κορώνες για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη δίθεν καταστροφική τότε Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία τώρα βεβαίως εκ των υστέρων οι παλιοί μακεδονομάχοι της κυβέρνησης αμήχανα ομολογούν ότι θα την τιμήσουν και θα την τηρήσουν. Συνεπής όμως και στον εθνολαϊκισμό της, που την οδηγεί σε συστηματικό φλερτ με την ακροδεξιά, την υιοθέτηση του δόγματος νόμος και τάξη ως υπέρτατο δόγμα της κυβέρνησης. Κύριε Βορύδη, σημερινές εικόνες από το Κουκάκι ήταν εικόνες Βαγδάτης, όχι εικόνες Αθήνας του 2019. Φαίνεται ότι εσείς έχετε έναν ψυχικό δεσμό με την ακραία καταστολή και την αστυνομική βία, αλλά βεβαίως αυτός ο εθνολαϊκισμός εκφράζεται και με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα με την απόφασή της να καταψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στη συνταγματική αναθεώρηση για προστασία όλων των πολιτών ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Ασυνεπής η δέσμευσή της ότι θα λύσει το προσφυγικό μέσα σε μια εβδομάδα, κατηγορώντας παράλληλα τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπής όμως την αδυναμία της να κατανοήσει τη συνθετότητα του ζητήματος, στη διαχειριστική της ανεπάρκεια που την οδηγεί σε διαδοχικές γκάφες. Συνεπής σε μια μειοπική και αναποτελεσματική πολιτική διαχείριση του προσφυγικού, το οποίο αυτή η διαχείριση οδηγεί δυστυχώς σε διχασμό την ελληνική κοινωνία και καταδικάζει τους πρόσφυγες σε φιαλτικές συνθήκες παραμονής στο ελληνικό έδαφος. Ασυνεπής στην υποτιθέμενη δέσμευσή της στην πολιτική της ανάπτυξης. Ασυνεπής στις υποσχέσεις για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ασυνεπής στην τεχνητή προσδοκία ότι οι φόροι θα μειωθούν την επόμενη κιόλας μέρα. Πιστά συνεπής όμως στην πρόσδεσή της σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Συνεπής στην πολιτική των περικοπών, της επίθεσης στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής και προστασίας που είχε πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το βλέπουμε ακόμα περισσότερο στον προϋπολογισμό. Και για να έρθουμε στα του προϋπολογισμού, να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Έχουμε κουραστεί να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη να μιλούν με μια ρητορία περί ανάγκης μείωσης των φόρων. Και έχουμε κουραστεί για ό,τι όλοι ξέρουμε το στοιχειώδες, ότι πρέπει όταν μιλάς για μείωση των φόρων να προσδιορίζεις ποιους αφορά αυτή η μείωση και ποιους θα επιβαρύνει αυτή η μείωση των φόρων. Και η κυβέρνηση αποφεύγει αυτή τη συζήτηση. Γιατί την αποφεύγει? Γιατί βεβαίως η πολυδιαφημισμένη μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από 28% σε 24% αφορά μόλις μία στις 40 επιχειρήσεις. Και όχι μόνο αυτό.
Το 40% από αυτό το όφελος θα το καρποθεί το 0,07% του συνόλου των επιχειρήσεων με ετήσια κέρδη πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το μεγάλο φορολογικό επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αυτό από μόνο του δείχνει που χτυπάει η καρδιά της. Χτυπάει στην μείωση της επιβάρυνσης για τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή βεβαίως, γιατί κάποιοι πρέπει να επιβαρυνθούν για να προκύψει αυτή η ελάφρυνση, την ίδια στιγμή που αγνοεί σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης δρομολογημένα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, όπως την κατάργηση της φόρας αλληλεγγύης μέχρι 20.000 ευρώ, την περαιτέρω μείωση του ΕΦΕ για μικρή και μεσαία ιδιοκτησία, τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% και άλλα. Πιστή λοιπόν στην ελευθερία συντοληψίας της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά σε αντίστροφη αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των λίγων, οδηγώντας σε διεύρυνση των ανισοτήτων. Ας δούμε όμως τι γίνεται και στο πεδίο των επενδύσεων και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ένα πολύ κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο πέρα από τις χρηματοδοτήσεις που το ίδιο εμπεριέχει, κινητοποιεί, ενεργοποιεί και άλλους πόρους στην ελληνική οικονομία. Και μάλιστα αφορά έργα μικρά και μεγαλύτερα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Γι' αυτό και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εργαστήκαμε σκληρά για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά στο εθνικό σκέλος αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του. Αναδιαρθρώσαμε την κατανομή των πόρων σε πιο παραγωγικές διαδικασίες. Διασφαλίσαμε τη διαφάνεια. Και ετοιμάσαμε νομοθετική πρωτοβουλία για τον πλήρη εξυγχρονισμό του. Νομοθετική πρωτοβουλία που μετά από 5 μήνες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ενώ έχει περάσει από νομοπαρασκευαστική επιτροπή, δυστυχώς έχει μείνει ακόμα στα συρτάρια. Τι βλέπουμε σήμερα λοιπόν, οπισθοδρόμηση δυστυχώς στις πρακτικές του πελατειακού κράτους που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στην απόφαση της κυβέρνησης να ακυρώσει το πρόγραμμα Φιλόδημος για την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα πρόγραμμα ύψους πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια άκρως επιτυχημένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, παραπέμπεται στις καλένδες. Την ανοχή σας λίγο, κύριε Πρόεδρε. Και δεν είναι δυστυχώς μόνο αυτό. Το πάγωμα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος, η ματέωση του σχεδιασμού του μετρό Θεσσαλονίκης, το σταμάτημα του ΒΟΑΚ, η διακοπή εντάξεων και πληρωμών σε δράσεις ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που ήταν έτοιμες τον Ιούνιο του 2019, το πάγωμα της επέκτασης δικτύων φυσικού αερίου λόγω της επικείμενης, από ό,τι φαίνεται, ιδιωτικοποίησης. Όλα αυτά από μια κυβέρνηση, μάλιστα, που έχει κάνει σημαία την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Αντιαφορεί πλήρως λοιπόν για τις επιπτώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στο ίδιο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο οδηγείται και για φέτος και για τα επόμενα χρόνια σε πολύ σημαντική υποεκτέλεση. Και μάλιστα τη στιγμή που στον ίδιο τον προϋπολογισμό σας για το 2020, και ενώ η εκτέλεση του προγράμματος ήταν 500 εκατομμύρια αυξημένη το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εσείς εμφανίζετε στον προϋπολογισμό του 2020 ότι η συνολική εκτέλεση θα είναι 600 εκατομμύρια μειωμένη σε σχέση με το 2018. Ομολογείτε δηλαδή ουσιαστικά ότι οδηγούμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική αφέμαξη πόρων από την ελληνική οικονομία. Μιας και δεν έχω και πολύ χρόνο, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με κάτι το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το χλεβαστικό ύφος του κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωνε το ετήσιο κοινωνικό μέρισμα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την απαξίωσή του για μια πολιτική υποστήριξης εκείνων που είχαν πληγεί από την κρίση, για μια πολιτική συμβολικής αλλά και ουσιαστικής υλικής ανταπόδοσης. Σήμερα βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μην τολμά να ακυρώσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά να το υποσκάπτει, να το αδυνατίζει, να το ευτελίζει. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το κοινωνικό μέρισμα, αφορά τη συνολική πολιτική για την κοινωνική αλληλεγγύη με τη μείωση του προϋπολογισμού των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης που υπουργείο ΠΕΚΑ κατά 369 εκατομμύρια ευρώ. Το είπε άλλωστε ο κύριος Σκυλακάκης, ο οποίος δεν κρύβει τον νεοφιλελευθερισμό του, ότι δεν έχουμε ανάγκη τα επιδόματα για να επιβιώσουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι είναι αλλεργική στην κοινωνική αλληλεγγύη, είναι σαφές ότι είναι αλλεργική στην κοινωνική πρόνοια, αλλεργική στην αντίληψη ότι η πολιτική οφείλει να υπηρετεί πρώτα και κύρια τους αδύναμους και τους ανίσχυρους. Γιατί εδώ εκινούν και εδώ καταλήγουν όλα, στο πώς αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία και κυρίως πώς οραματιζόμαστε το μέλλον της. Και βεβαίως σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Βορύδης όταν λέει ότι αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός αλλαγής του ιδεολογικού υποδείγματος. Πράγματι, κύριε Βορύδη, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός αλλαγής του ιδεολογικού υποδείγματος, είναι ο πρώτος νεοφιλελεύθερος προϋπολογισμός μετά από 4 χρόνια και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, καταψηφίζοντας αρχικά τον προϋπολογισμό, αλλά την ίδια στιγμή θα παλέψουμε και με όλες μας δυνάμεις για να είναι και ο τελευταίος νεοφιλελεύθερος προϋπολογισμός που ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ.